Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Restless Youth. Ανήσυχα Νιάτα. Ο τίτλος της προσωρινής έκθεσης στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τα τελευταία 70 χρόνια οι νέοι της Ευρώπης άλλαξαν σιγά σιγά. Από παθητικά υποκείμενα της ιστορίας έφτασαν να τη διαμορφώνουν ενεργά. Αυτή η έκθεση εξετάζει 4 γενιές νέων που ενηλικιώθηκαν σε κέρια στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στο τέλος της δεκαετίας του 40, στη δεκαετία του 60, του 80 και στη δεκαετία του 2000. Η έκθεση μελετά τις κομβικές εμπειρίες της νιώτης, τη μόρφωση και τη δουλειά, την οικοδόμηση της ταυτότητας και την αναζήτηση της αγάπης. Μεγαλώνοντας λοιπόν στην Ευρώπη από το 1945 έως σήμερα. Πάμε να δούμε την έκθεση μαζί. Όλοι ξέρουμε ότι οι νέοι είναι οι επαναστάτες και οι νέοι είναι αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και πολλές φορές το καταφέρνουν. Greece. Η πρώτη νέα γενιά, η μεταπολεμική, αντιμετώπισε πολύ δύσκολες καταστάσεις, έπρεπε να ξεπεράσει βαριά τραύματα και να ξαναστήσει την Ευρώπη μέσα από τις τάχτες του πολέμου. Σε αυτό το ραδιόφωνο μπορούμε να ακούσουμε ειδήσεις όπως μεταδόθηκαν με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, δεν υπήρχαν έννοιες όπως η κουλτούρα των νέων. Έπρεπε όλα αυτά να ξαναχτιστούν από την αρχή με έναν μοντέρνο τρόπο. Με επιρροές από την Αμερική προφανώς, έχουν ξεκινήσει σε αυτή την εποχή τα διάφορα κινήματα όπως το rock and roll και η jazz μουσική, τα Teddy Boys της Μεγάλης Βρετανίας και όλοι οι νέοι αρχίζουν πλέον να αναπτύσσουν το δικό τους στυλ και να διασκεδάζουν. Τα νιάτα σε μια εφημερεύουσα και ελεύθερη κοινωνία διαφέρουν πολύ από τα νιάτα που σημαδεύονται από τη φτώχεια ή την πολιτική καταπίεση. Η σημερινή μόδα είναι ακόμη επηρεασμένη από τη δεκαετία του 60. Με κλασικό παράδειγμα, τα τζιν παντελόνια. Μεταξύ του 1960 και του 1970, ο αριθμός των φοιτητών στην Ευρώπη διπλασιάστηκε. Έτσι, οι νέοι από τον έλεγχο των γονέων τους μπορούσαν πλέον να ξεφύγουν και να αναπτύξουν τη δικιά τους ταυτότητα. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε το backpacking, το οποίο εξέλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις και ιδίως περιελάμβανε το ταξίδι σε ξένες χώρες. Οι εμπειρίες των νέων επηρεάζονταν απόφευκτα από την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία κάθε εποχής. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, νέοι άνθρωποι διάλεξαν τη σύγκρουση με τις αξίες των γονιών τους. Θεώρησαν ότι ανήκουν σε ξεχωριστή γενιά, τη δική τους γενιά. Τη δεκαετία του 80 έγιναν πολλές αλλαγές όσον αφορά την νεολαία. Περάσαμε από τους punk, τους πιο pop νέους. Με βασικό επίκεντρο το βασικό προβληματισμό αυτής της γενιάς να είναι η ανεργία και στη συνέχεια στον αντίποδο η επιτυχία που ακολούθησε όταν μπορούσαν να βρουν δουλειές και να κάνουν τη ζωή όπως τη φαντάζονται. Στην αρχή της δεκαετίας του 80 ξεκίνησε αυτό που αποκαλούμε σεξουαλική επανάσταση. Οι νέοι Ευρωπαίοι ξεκίνησαν να έχουν ερωτικές επαφές πριν από το γάμο και εξοικειώθηκαν με νέες έννοιες όπως η αντισύλληψη, η προστασία κατά τη διάρκεια του σεξ και άρχισαν γενικά να ανακαλύπτουν τη σεξουαλικότητά τους. Και όλο αυτό προφανώς πέρασε και στην κουλτούρα, στη διασκέδαση, στις συνήθειες και στα χόμπι τους. Ανεβήκαμε έναν όροφο και βρισκόμαστε πλέον στην εποχή μας.
Ο Μάρκος από εδώ, ένα κλασικό millennial, γεννημένο τη δεκαετία του 80-90, κρατάει το selfie στο χέρι, γιατί όπως διαβάζουμε και στους στίχους εδώ, οι νέοι αυτής της γενιάς είναι οι πρώτοι που ήρθαμε σε επαφή με τα social media, με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε σήμερα. Young Europeans are on the move. Οι νέοι Ευρωπαίοι μετακινούνται πολύ συχνά, σπουδάζουν σε άλλες χώρες και πολλές φορές βρίσκουν και την αγάπη σε άλλες χώρες. Με αποτέλεσμα να έχουν γεννηθεί πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας από ζευγάρια με διαφορετικές εθνικότητες. Και κυρίως υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο μωρά έχουν γεννηθεί από ζευγάρια που έχουν γνωριστεί μέσα στο πρόγραμμα του Erasmus. Σήμερα στην Ευρώπη, οι νέοι κερδίζουν 20% λιγότερα χρήματα από αυτούς που εργάζονται και είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Γι' αυτό έχουν δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική τους εικόνα, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα social media. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ότι το να χτίσουν ένα προσωπικό image συγχαίει, μπερδεύει, αλλά και ενώνει το προσωπικό με το επαγγελματικό επίπεδο και την προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία, οι νέοι αποφάσισαν ότι η μετανάστευση ήταν η μόνη απάντηση, η μόνη επιλογή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η Ευρώπη προσφέρει στους νέους ελπίδα, ευκαιρίες και ασφάλεια. Και για πολλούς, ο κόσμος πλέον είναι ένα μικρό μέρος και να ταξιδεύει πάρα πολύ εύκολα. Η έκθεση αυτή μπορεί να μιλά για νέους, αλλά δεν είναι μόνο για αυτούς. Όλοι ήμασταν κάποτε νέοι, τα νιάτα μπορεί να χάνονται, αλλά δεν ξεχνιούνται. Και βγαίνοντας, Μαρία, πλέον έχουμε συνηθίσει στις αυτές τις αλλαγές του καιρού. Όταν μπήκαμε ήταν ηλιοφάνεια, τώρα που βγήκαμε έχει βρέξει και έχει ξαναβγεί ήλιος. Αλλά δηλώνω εντυπωσιασμένος πραγματικά. Μάρκο, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε που έχουν ουσιαστικά όλη την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν να μιλάνε για μία χώρα, δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών καθόλου και σου διαμορφώνουν πραγματικά μια ενιαία πολιτιστική και εθνική, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ταυτότητα, ότι έχουμε ένα κοινό παρελθόν και ότι βαδίζουμε μαζί και στο μέλλον. Έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς παρουσιάζουν ακόμα και τις διαφορές που υπήρξαν κατά καιρούς ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, τους πολέμους, τους παγκοσμίους πολέμους. Είναι εντυπωσιακό το πώς το αποτυπώνουν αυτό σε μια διαδραστική μορφή και πώς όταν μπαίνεις, αυτό που μου είπες, ότι όταν μπήκαμε στο δωμάτιο εκείνο με τον πόλεμο. Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, μου δημιούργησε πολύ αρνητικά συναισθήματα και συνειδητοποίησα πόσο μακριά από εμάς είναι αυτή τη στιγμή μια τέτοια εμπόλεμη κατάσταση και πόσο πολύ ωστόσο την έχει βιώσει η Ευρώπη και ίσως και γι' αυτό να έχει καταφέρει τόσο πολλά η Ευρώπη του σήμερα, διότι έχει πονέσει πολύ, έχει περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολέμους και έχει βρει τη λύση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρείται η ειρήνη για να βαίνουμε όλα τα υπόλοιπα ομαλώς στη ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, και γι' αυτό, ουσιαστικά που κάνουμε και το ντοκιμαντέρ είναι ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές παίζει ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό σας υπενθυμίζουμε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές, να συμμετέχετε κι εσείς την Κυριακή 26 Μαΐου. Χαιρετάμε λοιπόν το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τέλεια, οπότε πάμε να συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στην πόλη των Βρυξελών και να πάρουμε σιγά σιγά το αεροπλάνο για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη.